το θλίβεστε με εις ακούσον μου των οδυνών, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής απ' αυτός ο θείος πόθος εγίνεται κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στην εκπομπή μας ακόμα μια φορά έχουμε σήμερα τον κύριο Θεόδωρο Καλήμαχο, μεγάλο μύστη του ύφους, της ψαλτικού ύφους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε στις προηγούμενες εκπομπές μας για τους μεγάλους Θεσσαλονικής δασκάλους του 20ου αιώνα και μάλιστα στην τελευταία εκπομπή μας μιλήσαμε για τον Αθανάσιο Παναγιωτίδη. Βέβαια ο Παναγιωτίδης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ψαλτική μας. Όπως μας είπατε και εσείς σε προηγούμενη εκπομπή, είναι ατέλειωτα αυτά που έχετε να μας πείτε για αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο. Εγώ θα ήθελα, αν έχετε και εσείς βέβαια την όρεξη, να συνεχίσουμε τη διήγηση για τον Παναγιωτίδη, έτσι ώστε να και οι ακροατές μας να μπουν λίγο στο κλίμα της εποχής εκείνης και να γνωρίσουν καλύτερα αυτόν τον μεγάλο πρωτοψάλτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία την οποία μου δίνετε και θα μπω αμέσως στο θέμα. Αυτό που κάνουμε τώρα για τον Παναγιωτίδη, ας θεωρηθεί ότι ένα μνημόσυνο γι' αυτό. Είναι μικρός ο χρόνος εκπομπής για να αναφερθούμε και στην προηγούμενη και άλλα και σε αυτή και τα λοιπά. Μόνο θα σας πω το εξής. Πιστεύω ότι σε κανένα δύο μήνες να έχω στα χέρια μου σε ψηφιακή μορφή κάποιες μπομπίνες οι οποίες έχουν ψιλοκολλήσει, δηλαδή που ψάλλει ο Παναγιωτίδης, κάποιες ηχογραφίες που έχω από το εξαστάριο του Βιολάκη. Εάν μπορέσουμε και τα επαναφέρουμε, δηλαδή, είναι η ύμνη του Τριοδίκητου Πεντεκοσταρίου. Εάν μπορέσουμε και τα επαναφέρουμε. Αυτό θα είναι ένα εξαιρετικό ντοκουμέντο, δεδομένου του γεγονός ότι λίγες ηχογραφίες υπάρχουν του Παναγιωτίδη. Και τώρα, ενώπιον των ακροατών μας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να τις παρουσιάσουμε μέσα από την εκπομπή μας, να κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα σε αυτές τις. Έχουν πολύ μεγάλες ατέλειες και είναι σε κάποια σημεία κολλημένα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τέλος πάντων τώρα, αν μπορέσουμε να τα επαναφέρουμε. Αυτό το οποίο, έστω και κομμάτια θα σας δώσω, δηλαδή ό,τι βγει να ακούσετε, είναι ότι μπορεί και ερμηνεύει τα μέλη αυτά με τρόπο ανεπανάληπτο. Ήταν καταπληκτική η αίσθηση που είχε στην παρουσίαση του κειμένου μέσα από τις απλές μελωδικές γραμμές που όλοι ξέρουμε. Όλοι βλέπουμε τις ίδιες γραμμές, τα κεντήματα, τα ψηφιστά, όλα τα σημαδόφωνα κτλ. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε το χάρισμα να τα αναδεικνύει. Γι' αυτό και αποτέλεσε σημείο αναφοράς μετά τον Μπρίγκο, δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Ήταν εκπληκτικός. Στα μεγάλα χρόνια του, δηλαδή προς το τέλος της ψαλτικής καριέρας, έκανε κάποιες υπερβολές, οι οποίες περισσότερο φαίνονταν σαν υπερβολές γιατί δεν είχε καταλάβει ότι πια δεν είχε τη φωνητική έκταση που είχε παλιότερα. Αυτό όμως ας το βάλουμε σε δεύτερη μοίρα, μην το θεωρήσουμε τόσο δηλαδή σημαντικό, αλλά να δούμε πώς τονίζει, πώς παρουσιάζει, πώς μεταβάλλει την ένταση της φωνής του δηλαδή σε ένα μελόδημα το οποίο λέει. Ας ακούσουμε τον Μπεστεγκιάρ που λέει του Ιακώβου. Δοξολογία. Ας ακούσουμε το δεύτερο του Ιακώβου. Δηλαδή είναι πηγή από την οποία μπορούμε όλοι να πάρουμε. Αλλά όπως έχουμε και σε άλλες προηγούμενες εκπομπές, πρέπει κάποιος να καθίσει να μαθητεύσει τα ακούσματα αυτά. Να σκύψει μέσα με σεβασμό και να λέει ότι αυτός τα έλεγε έτσι. Έτσι τα έλεγε ο δασκαλός μου. Διότι και ο Παναγιωτίδης αυτό έκανε, όπως τα έλεγαν οι δασκαλοί του, τα έλεγε. Έτσι. Λοιπόν, όταν ήρθε στην Αθήνα, κάποια στιγμή
ο αγαπημένος του μαθητής ο Δημήτρης Νερατζής προσφέρθηκε να το βρει κάποιος μαθητές που ήθελαν να μαθητεύσουν, να σπράττει και χρήματα κτλ. Να ήταν ένα βοήθημα και για αυτόν. Δείτε τώρα την ακεραιότητα του ανθρώπου περί την ψαλτική. Όταν ήρθαν και άκουσε αυτούς τους οποίους επρόκειτο να διδάξει, αφού φύγανε, του είπε στο Δημήτρη, του λέει, τι να σου κάνουμε αυτούς, λέει. Αυτός δεν είναι κανένας ψάλτης, ούτε μπορεί να γίνει. Και δεν έκανε μαθήματα. Προτίμησε δηλαδή να χάσει το μεροκάματο, ας πούμε. Δεν μπορούσε αυτός να ακούει ή μαθητής οτιδήποτε άλλο ήτανε και να τον ενοχλεί στην ακοή. Ήτανε πολύ δηλαδή ιδιότροπος εντός εισαγωγικών ζήτημα αυτό. Δεν μπορούσε αυτός δηλαδή να ακούει οτιδήποτε και γι' αυτό και δεν μπορούσε κανένας να ψάλει ό,τι ήθελε να πέσει στον Παναγιωτήδη. Καταρχήν για λόγο σεβασμού όσοι έψαναν απέναντί του προσπαθούσαν να τον μιμηθούν. Λοιπόν, υπάρχει και δημοσιευμένο αυτό το πανηγύρι, το περίφημο δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει ηχογράφηση που είχε γίνει στη Μητρόπολη Αθηνών με τον Στανίτσα και τον Παναγιωτήδη, ο οποίος Παναγιωτήδης όταν του είπαν ότι θα ψάξει εσύ αριστερά σου Στανίτσα, κοντά στους 40 τόσο ήταν δηλαδή, δεν δέχτηκε με κανέναν τρόπο να ψάξει αριστερά σου Στανίτσα, εν πάση περιπτώσει πέσανε δηλαδή, πάνω οι ιερείς και τα λοιπά, και ο Στανίτσας, και συμφωνήσαν να ψάλει ο Παναγιωτήδης στο σημερινό αριστερά και ο Στανίτσας το πρωί. Λοιπόν, μόνο και μόνο που είχε την εκτίμηση του πρίγκου και είχε και την εκτίμηση όλων των Θεσσαλονικαίων που τα τοποθετούν στα πανηγύρια απέναντι στον πρίγκο, καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για ένα συνηθισμένο ψάλτη. Είχε πολύ μεγάλη τεχνική σε αναπνοές. Θυμάμαι μια φορά, μας στην Αγία Σοφιά απ' έξω ήμασταν και λέει, και έτσι ήταν και η αφορμή που γνωριστήκαμε, τώρα που θυμάμαι καλά δηλαδή. Αν λέει, την έχεις την νότα, της έχεις τα ύψη και προσπαθεί να το πεις και δεν το πεις καλά, τι φταίει. Είμαστε μαθητούλια και όλοι. Και του είπα και εγώ, έτσι πετάχαρα, δάσκα του, αναπνοή. Και με κοίταξε, εσύ το είπες, μου λέει, έλα εδώ. Και με ρώτησε αν έχω κάνει φοιτητική, αν έχω κάνει. Λέω, δεν έχω κάνει τίποτα. Και πού μαθαίνεις, μου λέει. Του λέω, στο Χαρίλαο. Και εν πάση περιπτώσει άρχισε μετά μία σχέση δηλαδή. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω, όπως με έλεγε ο Χαρίλαος, είναι ότι εάν ακούσει το Χαρίλαο νέο, θα διαπιστώσετε ότι όλη η φωνητική του τοποθέτηση και η στήριξη της φωνής είναι του Παναγιωτήδη. Αυτή η πληρότητα που έβγαζε δηλαδή στην αντίχυση της φωνής δηλαδή πάνω στην κεφαλή είναι του Παναγιωτήδη. Αυτός ο γεμάτος ήχος. Ναι. Αυτός ο γεμάτος ήχος με πολλές αρμονικές. Βέβαια ο Ταλιαδόρος εκατασκευής είχε άλλου είδους φωνή. Είχε γλυκύτητα, είχε αρμονικές, είχε πράγματα τα οποία είναι σπάνιος ο λαιμός αυτός. Όπως έλεγε ο Τζον Μοδινός, αυτός γεννήθηκε με στηριγμένη φωνή. Ο βαρύτερος, ο Τζορμοδινός, ο λυρικός. Αυτός λέει γεννήθηκε έτσι, λέει, με στηριγμένη φωνή. Για τον Ταλιαδόρο. Για τον Ταλιαδόρο, ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι ο Ταλιαδόρος, παιδάκι δηλαδή, άκουσε τον Παναγιωτήδη και τον Χριστόφορο Κουτσουράδη. Δηλαδή, αυτοί και οι δύο, συγγνώμη, είχαν ακριβώς τον ίδιο τρόπο στην εκφορά. Λοιπόν, την οποία δεν την είχαν κάνει άσκηση, αλλά ακούγοντας παρέλαβαν και τη φωνητική τοποθέτηση. Διότι αυτό που βγαίνει θα έχει συγκεκριμένη φωνητική τοποθέτηση για να βγει. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις με κάποιους λυρικούς δασκάλους μάθημα και να ψάλεις, δεν γίνεται, με το ύφος του Πετραρχικού, θα ψάλεις κάπως αλλιώς. Διότι ο λόγος, η φωνή, εκφέρεται με άλλο τρόπο. Ο Παναγιωτήτης λοιπόν ήταν ο μέτρος. Και όπου πήγαινε, αυτά ήταν τα μαθήματα που άτυπα δίδασκε. Μην φανταστείτε ότι ο δάσκαλος είχε μαθητές από κάτω και μαθητεύαν. Δεν υπάρχει. Αυτός ο οποίος τον κυνηγούσε επί χρόνια κοντά του και έμαθε κτλ. Είναι ο Νερατζής. Με τον οποίο δεν γνωρίζουμε κιόλας δηλαδή. Εγώ. Τον είχαμε παλαιότερα στην εκπομπή μας προσκεκλημένο. Λοιπόν, αυτός πήρε όταν τερτύπιο, τον μελέτησε σε βάθος και σε πλάτος.
διότι δεν είχε και την ευκαιρία από μικρός να μείνει με τους Σαλονικείς κοντά, δηλαδή τους υπόλοιπους, δηλαδή τον Πριού κτλ. Και να μαθητεύσει. Τον παρέλαβε όμως και τον θεώρησε και είναι πηγή και πρέπει δηλαδή να γίνει αφορμή αυτή η εκπομπή να πούμε σε κάποια παιδιά πάτε, δείτε, να δείτε πώς εκφέρεται ο λόγος, πώς τονίζεται το κείμενο. Πρίγκος Παναγιωτίδης Θεσσαλονικής και αργότερα σούμε όταν είναι στην άδικη Στανίτσας. Έτσι. Αυτά για τον Παναγιωτίδη, τα λίγα. Υπάρχουν μαθητές του, τώρα τι μου θυμήσατε. Αυτός λέει είναι μαθητής Ξαχιστίας. Λοιπόν, ήταν ένας ο οποίος πήγαινε και τον άκουγε, αλλά δεν του μιλούσε ποτέ στη Λάρισα. Μόνο τον άκουγε. Δεν ήξερε αυτός τώρα ο Παναγιωτίδης ότι αυτός είναι ψάλτης. Μια μέρα πήγε ένας φίλος του Παναγιώτης από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα να τον δει. Ο οποίος συνέβη να γνωρίζει και τον ψάλτη που είχε κανένα δύο χρόνια τον άκουγε από κάτω μόνο. Ρε Γιάννη, του λέει, έλα. Σε ποιον λες, του λέει ο Παναγιωτίδης. Λέει, ναι, ο Γιάννης είναι ψάλτης. Ποιος είναι ψάλτης, ρε, του λέει. Και πάει και ψάλλει που λες ο Γιάννης που τον άκουγε δύο χρόνια. Και του λέει ο Παναγιωτίδης, αυτός λέει μαθητής Ξαχιστίας, όχι εξαίματος. Το επώνυμο το ξέρουμε αυτόν του Γιάννη. Όχι. Λοιπόν, είχε μαθητές Ξαχιστίας και εξαίματος. Ο Ταϊάδωρος ήταν εξαίματος, ήταν τόσο κοντινός δηλαδή, ας πούμε, μαθητής του δηλαδή, από παιδάκι. Αυτό ήταν Ξαχιστίας, μακρινός δηλαδή. Λοιπόν, για την προσωπικότητά του δηλαδή, ότι στα ψαλόμενα δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση όχι να δεχθεί, ούτε να αμφισβητήσει κανένα τη λέει. Αυθεντία. Δηλαδή, θυμάμαι, πριν το γνωρίσω καν, είχα μάθει όλα τις Πεντηκοστής, το εσπερινού της Γονικλησίας, από τον Παναγιωτίδη, το δοξαστικό κτλ. Τόσο με γοήτευε. Αλλά όμως, γιατί γινόταν αυτό, διότι δεν ήταν ξένο με τα κούνοτα που είχα μέχρι τότε. Το ίδιο πράγμα ήταν. Ο ίδιος τονισμός δηλαδή. Θα ήταν όμως κρίμα, κύριε Θόδωρε, να κλείσουμε το αφιέρωμά μας, αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Αθανάσιο Παναγιωτίδη, χωρίς να δώσουμε και στους ακροατές μας μια γεύση από αυτόν τον μεγάλο πρωτοψάλτη. Είναι λίγες οι ηχογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Βέβαια, ο κύριος Καλήμαχος είναι γνωστός συλλέκτης αυτών παλαιών ηχογραφήσεων και έτσι θα μας κάνει την τιμή στην εκπομπή μας στη συνέχεια να ακουστούν κάποιες ηχογραφήσεις του Παναγιωτίδη από το προσωπικό του αρχείο. Με μεγάλη μου χαρά. Oh.
Κατόπιν παρακλησιός μου ψάλλουν και οι τέσσερι πρωτοψάλτε Θεσσαλονίκης, Κύριοι, Κύριοι, Παναγιωτίδης, Καραμάνης, Ταλιαδόρος, Θεοδοσόπουλος. Το μάθημα ήδη βάπτεται κάλαμος.
Αυτά τα πολύ όμορφα ακούσματα θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σε επόμενη εκπομπή θα κάνουμε αφιέρωμα στον μεγάλο πρωτοψάλτη, ο οποίος είναι και εν ζωή, στον Χαρίλαο Ταλιαδόρο, στο δάσκαλο του
σημερινού μας προσκεκλημένου του κυρίου Καλλίμαχου. Και μάλιστα να πούμε για τους ακροατές μας ότι θα ακουστούν και σπανιότατες ηχογραφήσεις. Έτσι λοιπόν είμαστε σε αναμονή για την επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά. Να είστε καλά παιδιά, και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Αλέξη Φωτακόπουλο, τον συνεργάτη της εκπομπής μας, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Εντοθλίβεστε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής απαυτός ο Θείος πόθος εγίνεται, κόσμου ούση του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας, προσέσω τι σώσον εσύ επιλάς.